Είναι η απόρρια ενός πολιετούς, να το πούμε έτσι, προγράμματος συνεργασίας. Mm-hmm. Βεβαίως με τα αρχικά βήματα της περιφέρειας Πελοποννήσου και βεβαίως με δικά μας πλέον σταθερά βήματα για να μπορέσουμε να δημιουργήσουμε σχέσεις συνεργασίας οι οποίες ουσιαστικά θα έχουν να μας δώσουν σημαντικές λύσεις σε τεράστια προβλήματα του τόπου μας. Mm-hmm. Η ιστορία έχει να κάνει με δύο βασικούς δήμους με τους οποίους έχουμε ξεκινήσει μια συνεργασία. Mm-hmm. Σε επίπεδο προσυμφώνων, δηλαδή ουσιαστικά έγιναν κάποιες διαβουλεύσεις μεταξύ των δημάρχων και σε δεύτερο χρόνο πρόκειται να αποσταλθεί ένα πρωτόκολλο σε προσύμφωνο ειδική, να το πούμε έτσι, ένα πρωτόκολλο προσυμφώνου, ούτως ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε στα επιμέρους ουσιαστικά ζητήματα συνεργασίας, τα οποία μπορούν να αποφέρουν σημαντικές λύσεις στην περιοχή μας σε διάφορα ζητήματα, όπως είναι και η πρόθεση των αγροτικών προϊόντων. Mm-hmm. Αυτό βλέπω, πρόθεση αγροτικών προϊόντων, συνεργασίες με σχολεία, προγράμματα νέων, αθλητικά σωματεία. Κοιτάξτε να δείτε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μπορέσεις να υλοποιείς προγράμματα, θα πρέπει να βρεις και δυνατούς εταίρους. Mm-hmm. Επομένως εμείς όλο αυτό το χρονικό διάστημα είναι ότι βγαίνουμε δυνατά τότε στην συνεργασία όλων στην Ευρώπη χωρίς να το περιορίζουμε, δηλαδή αυτή τη στιγμή στο Εράσμους που εκτελούμε, που προσπαθούμε να υλοποιήσουμε την πρόταση και να τελειώσουμε σήμερα, παραδείγματος χάρη. Mm-hmm. Έχουμε βάλει μέχρι και το Πανεπιστήμιο, ας πούμε, από την Τουρκία, το Ατατούρκ. Mm-hmm. Δηλαδή δημιουργούμε μια προσβασιμότητα στους νέους μας στο εξωτερικό για να μπορέσουμε ουσιαστικά να αποδεχτούμε την φιλοσοφία της συνεργασίας μέσα στα ευρωπαϊκά σύνορα. Mm-hmm. Ο αγρότης του Δήμου Ευρώτα τι μπορεί να περιμένει από αυτή τη συνεργασία? Πάρα πολλά πράγματα. Καταρχήν το να δημιουργήσεις μια σχέση συνεργασίας με πόλεις όπως είναι το Χαντεσλέμπεν στην Ανατολική Γερμανία, έχεις να αντιληφθείς πώς η Ανατολική Γερμανία εκμεταλλεύτηκε την Ευρωπαϊκή Ένωση και τα προγράμματά της για να μπορέσει μέσα σε 25 χρόνια να μεταλλαχθεί. Που είναι και θεωρητικά το φτωχό κομμάτι της Γερμανίας, ήταν, έτσι, θεωρητικά, βεβαίως, ναι. Βεβαίως, ένα τμήμα ήταν το φτωχό κομμάτι της Γερμανίας και οπωσδήποτε μια τέτοια συνεργασία μπορεί να μας αναδείξει ζητήματα που έχουν να κάνουν, ας πούμε, με νομοθετικές διατάξεις οι οποίες θα μπορούσαμε να εισηγηθούμε προς την πλευρά του Υπουργείου Εσωτερικών για να μπορέσουν να τροποποιηθούν διάφοροι νόμοι οι οποίοι σχετικά θα μπορούσαν να είναι και για έναν σκεπτόμενο ιδανικοί. Ένα mm-hmm. παράδειγμα θα σας πω, ας πούμε, για ποιο λόγο θα πρέπει να φορολογεί ο εκάστοτε δήμος έναν πολίτη ο οποίος ζει μέσα σε ένα σπίτι 200 τετραγωνικών αλλά είναι μόνος του και να το φορολογεί το ίδιο με έναν άνω που μένουν πέντε μαζί, καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Δηλαδή υπάρχουν διάφορα ζητήματα που πρέπει να εξεταστούν. Mm-hmm. Αφενός, αφετέρου, η πρόθεση των αγροτικών προϊόντων που για μας είναι ένα τεράστιο ζήτημα, γιατί είναι εξαρτώμενο των κοινωνικών, των συνεταιριστικών δυνάμεων του τόπου μας, οι οποίες έχουν αδρανήσει και εν διάθεση περιπτώσει μπορώ να πω ότι εδώ και πολλά χρόνια έχουν φτάσει σε μηδενικά, αν θέλουμε, αποτελέσματα, με αποτέλεσμα να επιτρέπεται κατά κάποιο τρόπο η μεσητεία μαζί με μια κερδοφορία η οποία δεν έχει να κάνει με τον πλούτο που ουσιαστικά έχει η περιοχή του Δήμου Ευρώτα. Κατά συνέπεια, ο στόχος ο δικός μας είναι ιδιαίτερη έμφαση σε ό,τι αφορά την πρόθεση των αγροτικών προϊόντων αλλά και την συνεργασία των νέων, διότι αντιληφθείτε ότι εκείνο που έχει τεράστια σημασία στο σήμερα είναι οι σχέσεις που χτίζονται μεταξύ των νέων ανθρώπων για να μπορέσουν ουσιαστικά να δέσουν στο όραμά τους αυτό που τουλάχιστον σε εμάς η γενιά δικιά μας έχει λείψει. Mm-hmm. Πήραμε δώρο και ένα πυροσβεστικό όχημα, έτσι. Το πυροσβεστικό όχημα, ναι, δεν είναι ακριβώς το δώρο. Είναι ουσιαστικά δεν είναι. Είναι μια σχέση συνεργασίας που ξεκίνησε, όπως σας είπα, μέσα mm-hmm. από τους εθελοντικούς πυροσβεστικούς σταθμούς. Στον Δήμο Ευρώτα λειτουργεί ο πρώτος και ο μοναδικός πυροσβεστικός σταθμός με τεράστια προσπάθεια που έκαναν τόσο οι πυροσβεστικοί ηγεθοί όσο και ο υπεύθυνος πολιτικής προστασίας, ο κ. Δημός Βέρδος, αλλά και όλα τα παιδιά που είναι οι πρώτοι εθελοντές, πραγματικοί εθελοντές στην Ελλάδα. Είναι ένα γεγονός που μπορώ να σας πω ότι μπορεί ουσιαστικά να δώσει σαφέστατα μηνύματα.
Θα ήθελα από αυτή τη θέση να ευχαριστήσω και τον κύριο Γραφάκο μαζί και τον κύριο Δαμιλάκο, οι οποίοι έχουν δώσει τεράστιο αγώνα μαζί με τον κύριο Βέρδο από πλευρά Δημού για να μπορέσουν να δώσουν, να εδραιώσουν και να καταστήσουν σαφέστατο σε όλους τους υπολείπους ότι σε αυτές τις περιόδους ο εθελοντισμός έχει ιδιαίτερη σημασία σε επιτελικές θέσεις όπως είναι και η πυροσβεστική. Στα πλαίσια λοιπόν όλη αυτή τη συνεργασία, κλείσαμε την συνεργασία αυτή με τον εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό του Χαντεσλέμπεν. Παραδόθηκε το όχημα, μεταφέρθηκε, είμαστε στη φάση του εκτελονισμού και μπορώ να σας πω ότι μέχρι το 2017 εμείς θα παραλάβουμε, θα πάμε πάλι σε ένα εθελοντικό πυροσβεστικό σταθμό για να παραλάβουμε και το δεύτερο πυροσβεστικό όχημα, το οποίο ουσιαστικά ήδη το έχουν επιλέξει οι δικοί μας οι εθελοντές πυροσβέστες. Μάλιστα. Ωραία. Πολύ ωραία. Είναι μια συνεργασία η οποία ουσιαστικά έχει να αποφέρει μηνύματα στο μέλλον, διότι θεωρούμε ότι μόνο με συνεργασίες ουσίας μπορεί να επιληθούν σημαντικά ζητήματα. Μας αγαπούν τελικά οι Γερμανοί, όχι? Μα ακούστε να δείτε. Νομίζω ότι γενικότερα, επειδή έχω ακούσει αρκετά όλο αυτό το χρονικό διάστημα, εγώ θα σας πω το εξής. Εγώ με τις φιλοσοφίες ότι μέσα στην ειρήνη μπορείς να σκεφτείς τις συνέπειες του πολέμου. Μέσα στην ειρήνη μπορείς να αναλογιστείς ζητήματα τα οποία μπορεί να σε προβληματίσουν προς όφελος των κρατών. Εμείς λοιπόν στην Ελλάδα έχουμε μάθει να σεβόμαστε τους δημοκρατικούς θεσμούς, να αναγνωρίζουμε την άποψη μέσα στη δημοκρατία και τον αντίλογο και μέσα από αυτό τον σεβασμό διεκδικούμε ότι είναι εφικτό να διεκδικήσει στην ειρήνη. Εγώ λοιπόν θα σταθώ στην προκειμένη περίπτωση. Νομίζω ότι οι λαοί στην ειρήνη δεν έχουν χωρίσει πολλά πράγματα. Άλλωστε και η Ελλάδα που έχει αρκετά βληθεί από την γερμανική κατοχή και μην ξεχνάμε το για τους 118, μην ξεχνάμε πολλά ολοκαυτώματα στον Αγίου Δημήτρη εδώ στην περιοχή μας, όπου και αν έγιναν αυτά τα πράγματα, και μην ξεχνάμε όμως ιδιαίτερα ότι δυστυχώς σε πολλές περιπτώσεις συνεργάτες ήταν και Έλληνες. Κατά συνέπεια θα μπορούσαμε να πούμε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις εκείνο που διεκδικούμε είναι να εδραιώσουμε την ειρήνη μεταξύ των λαών για να μπορέσουμε να έχουμε ένα μια σοβαρή πορεία, να το πούμε έτσι, των παιδιών μας στο μέλλον. Γιατί άλλωστε αυτή τη στιγμή αυτό που έχουμε εμείς είναι ένα τεράστιο οικονομικό ζήτημα με τεράστια προβλήματα για το όραμα το οποίο μπορεί να εφαρμοστεί ανά πάσα στιγμή από την όποια κυβερνητική πολιτική η οποία πρέπει να ακολουθηθεί σε κεντρικό σημείο.